of intersect. I want to show you something I was thinking here. I really think this is the show of the day right here. Just due to the conditions and where it's sitting, we have to have a show. Έναν τρόπο ψαρέματος με το εξάρτημα που είναι γνωστό σε όλους, το επωναβαζόμενο σύσε. Εδώ έχω κάνει πολλά, τα βλέπετε σε μία δεμένα με μία πετονιά. Το εξάρτημα είναι αυτό εδώ. Έχει κι άλλα, είναι αυτό εδώ. Τώρα δουλεύω εγώ το κόκκινο για να φαίνεται πιο καλά. Σας δείξω έναν τρόπο να μην μπερδεύετε το παράμαλό μας. Αυτό είναι το παράμαλό μας με τα γύθλη. Να μην μπερδεύετε στο shock leader. Πρώτα παίρνουμε το κομμάτι του shock leader που είναι η προέκταση της μάνας, που είναι γύρω στα 9 μέτρα κάπου εκεί, και το βάζουμε για το λόγο ότι να αντέχει και να μην σπάει εύκολα καθώς κάνουμε τις βολές. Στο shock leader πριν το τέλος περίπου μια πιθαμή κάνουμε ένα κόμπο. Αυτό είναι εδώ το συγκεκριμένο εδώ πέρα, ένα κόμπο. Πιο κάτω, στο τελείωμα, δένουμε το παράμαλο με το shock leader, κάνοντας ακόμα ένα κόμπο. Δεν χρησιμοποιούμε στριφτάρι. Κάνουμε απευθείας το κόμπο επάνω εδώ. Παίρνουμε το εξάρτημα αυτό εδώ που λέγεται σαλβανότη. Το περνάμε μέσα στο shock leader, το τραβάμε και το φτάνουμε εδώ στον κόμπο. Το βοηθάμε λίγο να μπει μέσα στον κόμπο, το βλέπετε μπήκε μέσα. Κατόπιν. Παίρνουμε το εξάρτημά μας στο σύση, το περνάμε. Προσαρμόζουμε και ένα βαρύδιο. Εγώ στο βαρύδιο αυτό βάζω και ένα πλωτήρα, μπορώ να το πω, το οποίο καθώς μαζεύω την πετονιά μου, αυτό βοηθάει ώστε να σηκωθεί το μολύβι πιο γλίγορα προς την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην σκαλώσει σε βράχια και μπερδευτεί μέσα σε βίκια. Αυτό το φτιάχνω εγώ με την κατασκευή. Το βλέπετε, βοηθάει πάρα πολύ στην ανύψωση του βαρελίου. Τώρα γυρίζουμε πίσω σε αυτά που λέγαμε για το σύση. Το σύση έρχεται, σταματάει εδώ στο σαλβανότι που είναι ο κόμπος. Το shock leader συνεχίζει μέχρι εδώ. Δημιουργείται αυτή η απόσταση από το σύση μέχρι εδώ κάτω που είναι το παράμαλό μας. Δεν αφήνει το shock leader, το παράμαλο, να πάει να μπερδευτεί με την υπόλοιπη μας την πετονιά, την κρατάει μακριά. Το έχω ρίξει 100 φορές για δοκιμή και δεν έχει μπερδευτεί ποτέ. Ενώ με τον παλιό τον παραδοσιακό τρόπο που βάζαμε εδώ κάτω εδώ ένα στριφτάρι και έμπαινε εδώ το σύση, πάντοτε ερχόταν εδώ το παράμαλο και μπερδευότανε. Με αυτόν τον τρόπο που το σύση είναι πιο ψηλά και από κάτω συνεχίζεται το shock leader που είναι 80 και πιο σκληρή μπετονιά, κρατάει μακριά το παράμαλό μας και δεν μπερδεύεται. Ψάχνοντας βρίσκει ο καθένας τις λύσεις. Εγώ βρήκα αυτή τη λύση η οποία είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή. Σας την παρουσιάζω, τη βλέπετε εδώ πέρα. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ως προς το μπέρδεμα, έτσι. Τώρα ώστε να βγάλετε ψάρια,
Αυτό είναι θέμα εκεί που ψαρεύεται να έχει ψάρια. Αν έχει ψάρια εκεί που ψαρεύεται θα βγάλετε. Άμα δεν έχει, δεν θα βγάλετε. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ απλό, τίποτα σχεδόν. Πιστεύω να αρέσει και να το δοκιμάσουν και άλλοι φίλοι. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Αν μου έρθει κάτι άλλο, καμιά άλλη ιδέα, θα την ξαναπαρουσιάσω πάλι.